Μια νίκη τη Ουκρανία επί τη Ρωσία θα αποδυναμώσει το καθεστώ του Κρεμλίνου και συνεπώ και αυτό τη Λευκορωσία, είπε η Σβετλάνα Τιχανόφσκα για. Η ηγέτιδα τη Λευκορωσική Αντιπολίτευση που ζει στην εξορία μετά τι εκλογέ του 2020 στη χώρα τη, μίλησε μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνη στον Άλε Μπιαλάτσκι, Λευκορώσο ακτιβιστή. Ήταν ένα καθαρό μήνυμα προ του Λευκορώσου ότι ο αγώνα του είναι εμφανή στη διεθνή κοινότητα, ότι ο αγώνα του είναι σημαντικό. Και ο Άλε, ένα θαυμάσιο εκπρόσωπο τη ελεύθερη κοινωνία μα, ήταν μια υπέροχη επιλογή από την Επιτροπή των Νόμπελ. Φυσικά, για την πλευρά του καθεστώτο, αυτό ήταν μια απλά διάφορη είδηση. Το βραβείο Νόμπελ παρέλαβε η σύζυγο του Μπιαλάτσκι, που είναι φυλακισμένο και μοιράστηκε κάποιε από τι σκέψει του, προχωρώντα σε έκκληση για μάχη ενάντια στι δικτατορίε. Ο Άλε Μπιαλάτσκι θεωρεί πω η Ρωσία προσπαθεί να εγκαθιδρύσει μια εξαρτημένη δικτατορία στην Ουκρανία, όπω ήδη έχει κάνει στη Λευκορωσία. Το παράθυρο της ευκαιρίας σχετίζεται άμεσα με την έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία. Όταν οι Ουκρανοί κερδίσουν και αυτό θα γίνει με τη βοήθεια όλου του κόσμου, η καθεστοτική εξουσία του Κρεμλίνου θα αποδυναμωθεί. Και το ίδιο θα συμβεί και με το καθεστώς του Λουκασένκο, που είναι πολύ πιο αδύναμο πολιτικά και οικονομικά. Ο Μπιαλάτσκι κρατείται από τον Ιούλιο του 2021 αναμένοντας τη δίκη του μετά την άγρια καταστολή της κυβέρνησης σε βάρος διαδηλωτών και ακτιβιστών. Μάλιστα, δεν του δόθηκε άδεια για να στείλει βιντεοσκοπημένο μήνυμα.